Η δουλειά δεν είναι ντροπή και αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Υπάρχει όμως ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία. Ασυνήθιστο για άντρα είναι να δουλεύει ως νοσοκόμος, φροντιστής αέρος, τεχνίτης νυχιών και πολλά άλλα. Ερευνητές έκαναν δημοσκόπηση σε 1000 αγόρια και κορίτσια από 4 έως 8 ετών και ανακάλυψαν ότι τα παιδιά έχουν ήδη διαμορφώσει γνώμη για τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, βασισμένη στο φύλο. Φαίνεται λοιπόν ότι από τα πρώτα παιδικά χρόνια έχει γίνει ήδη επιλογή, πράγμα το οποίο δημιουργεί στεγανά και προκαταλήψεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Ακριβώς. Έχω φίλο συμμαθητή από το σχολείο, ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, κάνει νύχια. Από το σχολείο. Και είναι ζει στην Αμερική και το κάνει αυτό και έχει πάρα πολύ πετυχημένη επιχείρηση. Ναι. Αυτά είναι βλακίες τώρα, ειδικά στον τομέα νύχια. Μην σου πω πιο επικίνδυνο μου φαίνεται, πότε ξεμαλιάστηκα. Πιο επικίνδυνο, πιο φοβιστικό, έχει δράσει ότι δεν μπορεί να είναι νηπιαγωγός. Το ξέρετε αυτό. Γιατί? Ο συνήθως οι νηπιαγωγοί είναι γυναίκες. Είναι δηλαδή κατά βάση γυναικεία δουλειά. Ότι ο άντρας δεν μπορεί να ασχοληθεί με παιδάκια. Δηλαδή αυτό με τα νύχια το θεωρώ και πασέ. Νύχια πάρα πολλοί άντρες κάνουν. Άπειροι. Δεν έχει θέμα. Και είναι και τέλειοι τεχνίτες. Ναι, δεν έχει να κάνει. Αλλά αυτό που είναι ότι. Αυτό που είπε νοσοκόμος, φροντιστής αέρα. Και αυτό. Πιο πολλές γυναίκες. Νοσοκόμος γιατί. Νοσοκόμος ναι, γιατί. Πολύ, και εγώ πολύ. Κι όμως. Και ο. Πώς σου πω, και ο γέροντας τη γυναίκα έχει συνηθίσει. Και άλλους λόγους θα μου πεις. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι. Ας πούμε, η πιαγωγία. Και τα παιδιά το λένε στο σχολείο. Ποιον θα έχουμε, πια. Είναι θέμα η γυναίκα, είναι τι είναι, πιο μαμά. Είναι μαμά, επίσης, ναι, πολλές γυναίκες επιλέγουν, γουστάρουν να είναι άντρας ή για τα νύχια ή ξέρω εγώ στα εσώρουχα και αυτά. Και σκέψου ότι θα πάει άλλη τώρα να κάνει τα νύχια της και εκεί που τα λέει με την νυχού, θα τα πει με εκείνον που θα της δώσει και μια συμβουλή. Κατάλαβες, γκομενικής φύσεως. Εντάξει, είναι ποινή η γνώμη σου τώρα γι' αυτόν. Καλά, εννοείται. Δηλαδή μοιράζονται και αυτά. Εκεί πέρα ψυχοθεραπεία γίνεται. Βέβαια. Δεν είναι τα νύχια. Εννοείται.